Το γεγονό ότι η κλιματική κρίση των τελευταίων ετών έχει διωγγώσει το υδατικό πρόβλημα τη Θεσσαλία τονίστηκε στο πλαίσιο τη χθεσινή ημερίδα με τίτλο Κάρλα, κλίμα γη δωρ, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων τη Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησία. Σκοπό τη ημερίδα ήταν η παρουσίαση καινοτόμων δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων τη κλιματική αλλαγή. Ο σκοπό τη σημερινή ημερίδα είναι να παρουσιαστεί να παρουσιαστούν οι δράσει που έγιναν στα πλαίσια του εμβληματικού αυτού του έργου που αφορά την Κάρλα. Το ιδανικό πρόβλημα τη Θεσσαλία είναι εντονότατο και γίνεται ακόμα πιο εντονότατο από την κλιματική κρίση. Και βεβαίω εμεί προσπαθούμε ω κοινωνία των πολιτών να ευαισθητοποιήσουμε ε, τόσο την κοινωνία όσο την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κυβερνώντες, έτσι ώστε το τεράστιο αυτό πρόβλημα να, αναζητήσει, να αναζητήσουν λύσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις. Ο ομότιμο καθηγητή του τμήματο Γεωπονία, Φυτική Παραγωγή και Αγροτικού Περιβάλλοντο του Πανεπιστημίου Θεσσαλία, Φάνη Γέμτος, χαρακτήρισε το ιδατικό πρόβλημα στην περιφέρεια Θεσσαλία τεράστιο, ενώ έκανε λόγο και για τον κίνδυνο ερημοποίηση τη περιοχή. Το πρόβλημα του ιδατικού ε, της τη Θεσσαλία είναι τεράστιο. Και δυστυχώ είμαστε πολύ αργά στη λήψη μέτρων έχουμε, αντιμετωπίζουμε ήδη τεράστια οικολογικά προβλήματα και από την υπεράντληση των υπογείων υδάτων που έχουμε εδώ στην περιοχή, στην Ανατολική Θεσσαλία, αλλά και από την υπεράντληση νερών του ποινιού, που ουσιαστικά το καλοκαίρι στερεύει. Έχουμε λοιπόν δύο τεράστια οικολογικά προβλήματα. Η υποβάθμιση της στάθμης των υπογείων υδάτων κινδυνεύει να δημιουργήσει είσοδο θαλασσινού νερού, και αυτό θα δημιουργήσει καταστροφή των εδαφών και ερημοποίηση τη Θεσσαλία. Η επιστημονική κοινότητα και η πολιτεία καλούνται να αντιμετωπίσουν δραστικά το υδατικό πρόβλημα τη Θεσσαλία και να αξιοποιήσουν του φυσικού πόρου. Ο κ. Γέμτο τόνισε την αναγκαιότητα έργων, που όπω είπε, χαρακτηριστικά δεν έχουν γίνει προ το παρόν. Δεν έχουμε κάνει τα έργα που έπρεπε να κάνουμε και δυστυχώ αυτό αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα. Πώ μπορεί να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμο. Δυστυχώ το πρόβλημα είναι ότι οι φορεί τη Θεσσαλία δεν αντιδρούν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω πού οφείλεται. Αλλά όταν γίνονται συζητήσει, ενώ και ο Περιφερειάρχη και οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον είναι υπέρ των έργων, όταν είναι ο Πρωθυπουργό μπροστά, δεν μιλάει κανεί. Αλλά θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να καθίσουν τα κόμματα εν ώψη και των εκλογών και να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουμε μπροστά μας για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Να φτιάξουμε τα εσωτερικά φράγματα και, αν είναι δυνατόν, αφού συμφωνήσουν, να μεταφέρουμε μια ποσότητα νερού από τον Αχελό, του ώστε η Θεσσαλία να εξασφαλίσει τα 2,5 εκατομμύρια στρέμματα αρδευόμενα, να εξασφαλίσει το εισόδημά της, να εξασφαλίσει τη ζωή των ανθρώπων στον κάμπο.